Λοιπόν, και πάμε στην τελευταία ενότητα της εκπομπής μας, και επειδή είναι και λίγο τριήμερο του Αγίου Πνεύμα, του, με συγχωρείτε, της 25ης Μαρτίου, να ελαφρώσουμε και λίγο την κατάσταση, να φύγουμε από πολέμους, να ξεφύγουμε από οικονομική ακρίβεια, να ξεφύγουμε από πολιτική και τέτοια πράγματα, και να κλείσουμε έτσι πιο ευχάριστα, πιο μουσικά. Σήμερα έχουμε κοντά μας δύο συντοπίτες μας, τον μουσικό και συνθέτη Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα στον χώρο της μουσικής. Έτσι, χαρακτηριστικά να αναφέρω κάποια πρόχειρα ονόματα, όπως είναι η Γλυκερία, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Κότσερας, η Εστοδιαντίνα, η Ντιλέτ Κότς και πολλούς άλλους ακόμη, και τον συγγραφέα και ποιητή Κώστα Πουλιανίτη, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για μια καινούργια δουλειά που έβγαλαν και μάλλον που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα μέρος τους, θα μας πούν έτσι περισσότερες λεπτομέρειες οι ίδιοι. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαϊωάννου και κύριε Πουλιανίτη. Τους έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παπαϊωάννου. Χρόνια καλά, πολλά και πάντα ελεύθερη. Να είμαστε καλά πάνω απ' όλα, έτσι καλά, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στην πατρίδα μας. Αμήν. Χρόνια καλά και πολλά. Δημήτρη. Ναι, κύριε Πουλιανίτη, σας ακούω. Αγαπητέ Δημήτρη, χρόνια πολλά και εμένα, καλέ μου φίλε. Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνει να παρουσιάσουμε το έργο μας από την πίσω, η οποία εκπομπή αποτελεί κόσμο μας στα θεσσαλικά ραδιοφωνικά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Βέβαια, δική μου επιθυμία ήταν να είστε και οι δύο, να σας έχω απέναντί μου εδώ στο στούντιο. Δυστυχώς οι υγειονομικές συνθήκες είναι ακόμα σφιχτές και δεν μας το επιτρέπουν. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα που θα είναι καλύτερα τα πράγματα, δεσμεύουμε ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων, να πάμε στην κουβέντα μας. Θέλω να μου πείτε λίγο για τη δική σας τη συνάντηση. Πώς συναντηθήκατε και πώς άρχισε η δική σας συνεργασία, ο ένας στον τομέα της μουσικής και ο άλλος στον χώρο του λόγου? Ναι. Ξεκινήσω εγώ πρώτος. Ναι, βεβαίως, εσύ, Κώστα. Ήταν το Σεπτέμβριο του 2019, όταν σε μια ομίγυρη γνωριστήκαμε με τον Τίνο, και πάνω στην κουβέντα μου είπε ότι παίζει κανονάκι και πως θέλει να γράψει ένα τραγούδι για τον Μακρυγιάννη, στο οποίο να τονίζεται η θρησκευτικότητά του, και δεν μπορούσε να βρει στίχους που να την αποδίδουν, καθώς οι περισσότεροι στίχοι που του προτάθηκαν και επικεντρωνόταν στην πολεμική και πολιτική δράση του ήρωα. Ναι. Τότε του πρότεινα να προσπαθήσω να του γράψω κι εγώ στίχους για το θέμα. Οι στίχοι που έγραψα άρεσαν στον Τίνο και έτσι άρχισε η συνεργασία μας, η οποία επεκτάθηκε. Ένα δείγμα αυτής της δουλειάς ακούσαμε μόλις πριν από λίγο, το τραγούδι Μακρυγιάννης σε μουσική του Κώστα Παπαϊωάννου και στίχους του Κώστα του Πουλιανίτη, έτσι. Έτσι ακριβώς. Με τη φωνή του Άρη του Ντίνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Για πες μας και εσύ, Κώστα, τη δική σου έτσι. Όχι, έτσι είναι όπως τα περιέγραψε ναι. ο Κώστας προηγουμένως. Εγώ γράφα μουσική για ένα ντοκιμαντέρ για την Ενωμένη Ρωμιοσύνη, το οποίο είναι αφιερωμένο στο Μακρυγιάννη και πρόκειται να κυκλοφορήσει λίγο καιρό. Ναι. Και πέρα από τα οργανικά τα οποία έχουμε γράψει, σταθήκαμε και στο γεγονός ότι έπρεπε να βάλουμε και κάτι με στίχο. Μου είπε ο Κώστας ότι γράφει στίχους, γράφει ποίηματα, γράφει πεζά. Οπότε μου πρότεινε κάποιους στίχους, ήταν εκπληκτική, ήταν ακριβώς αυτό το οποίο μου έλειπε. Και από εκεί και έπειτα ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία και τώρα πρόκειται να κυκλοφορήσει αυτή η δουλειά μας, Ιστορίας 201, όπως καλείται. Πώς λέγεται ο τίτλος? Ιστορίας 201. Μάλιστα, είναι τα 201 χρόνια από την... Ναι, είναι πολύ συμβολικό, είναι 201 χρόνια από την Επανάσταση. Είναι Επανάσταση, φέτος, από την Επανάσταση που ξεκίνησε το 1821. Να δώσουμε... Ναι. Παρακαλώ, ολοκλήρωσε. Φέτος είναι και τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ακριβώς. Ωραία. 1920, και το 2019 ήταν τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Μάλιστα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, πολλά μαζεμένα. Πολλά μαζεμένα, έτσι ακριβώς. Να δώσουμε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτό το έργο. Τι πρόκειται για μια ενιαία δουλειά, ένα κύκλο τραγουδιών, να το πω έτσι. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το έργο? Μας πάρω το λόγο, ας πούμε, πρωτίστως. Ναι. Ουσιαστικά είναι ένα σύνολο ποιημάτων και κάποιων χρονικών τα οποία αναφέρονται σε μια ιστορική διαδρομή αυτό που καλούμε Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα ουσιαστικά, και είναι στιγματισμένες διάφορες ιστορικές στιγμές οι οποίες παρουσιάζονται είτε με ποιήματα είτε μέσα από τα χρονικά. Κάποια από τα ποιήματα αυτά
έχουν μελοποιηθεί και υπάρχουν επίσης και οργανικά κομμάτια mm-hmm. σε διάφορα μουσικά είδη τα οποία συμπληρώνουν ας πούμε αυτό το παζλ της, της δουλειάς όλης. Επίσης υπάρχουν δύο έργα τα οποία, δύο ζωγραφικά έργα τα οποία στηρίζουν το λογοσκηνικό. Θα τα δείτε στην ιστοσελίδα μας ιστορία201.gr. Μάλιστα. Και φυσικά είναι αφιλοκερδής όλη αυτή η προσπάθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί. Να σας πω ότι είναι γύρω στους 70 μουσικούς που συνεργαζόμαστε. Μπορεί να μην το καλύπτουν. Ναι, και δεν είναι, υπάρχει ένα, το σημαντικότερο ποσοστό είναι από την περιοχή των Τρικάλων. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πολύ μεγάλη μουσική παράδοση, αλλά και πολύ δυνατούς μουσικούς με την καλή έννοια. Μουσικοί οι οποίοι εκφράζονται, ερμηνεύουν τα κομμάτια, δεν είναι να παράγουν απλά. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Έτσι, και υπάρχει και μια πλειάδα μουσικών και ερμηνευτών από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ηχογραφούν εκεί, στέλνουν ηχογραφείς εδώ, ηχογραφούμε εμείς εδώ, κάνουμε τις ενορχιστρώσεις. Κάποιες ενορχιστρώσεις έχει κάνει ο Δήμος Βουγιούγκας. Παίζει ο Αλέξανδρος ο Καψοκαβάδης, τραγουδά ο Γιάννης Σονιάρχος, πολύ γνωστοί μουσικοί και ερμηνευτές και από την Αθήνα και από εδώ φυσικά. Μάλιστα. Ο Άρης Οντίνας, ο Κώστας Ογούσης mm-hmm. τραγούδησε ήδη ένα κομμάτι εδώ, mm-hmm. το ξέρουμε όλοι τον Κώστα εδώ, ναι, και βεβαίως. Τον Άρη φυσικά τον γνωρίζουμε. Βεβαίως. Συμμετέχει ο Νεκτάριος Παπαγεωργίου με το κλαρίνο, ο Γιάννης Σούλτης στο βιολί, ο Γιώργος Ρέτος, ο Γιώργος Οντίνας, ο Κώστας Ολάμπας, πάρα πολύ μουσική. Αξιόλογη μουσική, αξιόλογη γνωστή και αξιόλογη μουσική και έχουν τα δικά τους διαπιστευτήρια, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Κώστας Πουλιανίτης, για πες μας και εσύ Κώστα από την μεριά σου έτσι. Το έργο αποτελείται από ποίηματα, αναγνώσματα, τραγούδια, ορχιστρικά κομμάτια που είναι χωρισμένα σε τρία μέρη με βάση τρεις περιόδους. Την πρώτη από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι και τους Βαλκανικούς πολέμους. Τη δεύτερη αφορά την Μικρασιάτικη καταστροφή όπου δίνεται περισσότερη έμφαση λόγω της συμπλήρωσης 100 ετών από αυτή. Mm-hmm. Και το τρίτο μέρος που αφορά το έπος 40, κατοχή, αντίσταση και Ατήλα 74. Κυρίαρχο είναι το θρηνητικό στοιχείο στο όλο εγχείρημα. Πάντως από αυτά που εισπράττω, από αυτά που μου λέτε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ αξιόλογο έργο και έχει να κάνει έτσι και με την ιστορία της χώρας μας, έτσι, γιατί πάει πολύ πίσω και μέσα από αυτά τα τραγούδια αναδιπλώνεται και όλη και η ιστορία και οι αγώνες που έχει δώσει το έθνος μας, δηλαδή είναι πάρα πολύ έτσι, επίκαιρο και με τις μέρες που διανύουμε τώρα λόγω και της 25ης Μαρτίου. Ακριβώς. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε κατά κάποιο τρόπο ένα μεσοπόλεμο. Άμα παρατηρήσουμε τα ιστορικά γεγονότα και τα ιστορικά δεδομένα, κραυγάζει από παντού ότι διανύουμε ένα μεσοπόλεμο. Οπότε το να θυμόμαστε τι κάνανε οι παππούδες μας τα προηγούμενα χρόνια κάτω από τέτοιες συνθήκες, πώς επιβίωσαν και πώς μεγαλούργησαν. Mm-hmm. Ουσιαστικά εκπληρώνουν και ένα χρέος σε αυτούς που ακόμη δεν έχουν γεννηθεί. Μάλιστα. Γιατί κάτι πρέπει να αφήσουμε και εμείς πίσω. Αυτή η προσπάθεια είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κώστα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή παύση, να ακούσουμε ένα δείγμα της δουλειάς σας. Ποιο τραγούδι παίζει τώρα? Αυτό είναι η Χλωμή Πατρίδα. Η Χλωμή Πατρίδα. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Μείνετε στη γραμμή εσείς. Τη ζωή.
Ένα πολύ όμορφο άκουσμα και πραγματικά νομίζω ότι και οι ακροατές μας που το ακούνε τώρα θα τους αρέσει και θα την αγκαλιάσουν αυτή τη δουλειά. Να πούμε ότι αυτή η δουλειά θα βγει στο YouTube. Κώστα, και Κώστα, πού ακριβώς μπορεί να την ακούσει κάποιος? Δημήτρη, στην ιστοσελίδα μας στο 201, αλλά και τα τραγούδια ένα-ένα θα είναι στο YouTube. Ελεύθερα να τα απολαύσουν οι ακροατές. Να σημειώσουμε ότι και αυτά τα έργα των δημιουργών, δηλαδή και του Κώστα του Παπαϊωάννου και του Κώστα του Πουλιανίτη, μπορεί κάποιος να τα βρει στο YouTube του Κώστα Παπαϊωάννου αναζητώντας το όνομα Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου με λατινικούς χαρακτήρες, και στο blog pulianitis.blogspot.com για τον Κώστα τον Πουλιανίτη. Σωστά δεν τα λέω? Ναι, ναι. Θέλω όμως το εξής τώρα να, και κλείνοντας με αυτό, όλη αυτή είναι η δουλειά που κάνετε, γιατί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη δουλειά με πολλούς μουσικούς, με πολλά στούντιο δεξιά και αριστερά, είναι και ιδιαίτερα δαπανηρή από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε βρει κάποια οικονομική βοήθεια, έχετε βρει κάποιους χορηγούς που σας στηρίζουν σε αυτό το εγχείρημα? Όχι. Όχι. Πώς καλύπτετε τα έξοδά σας? Ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την πατρίδα όλα τα πράγματα γινόταν από την αυτοθυσία των ανθρώπων. Από το μεράκι, ναι, και από το υστέρημα. Τα μεγαλεία όλα έγιναν έτσι. Έτσι ακριβώς και οι μουσικοί όλοι παίζουν αφελοκερδώς, όλοι οι μουσικοί. Η συνεργασία μας και με την ηχογέννηση στο στούντιο του κ. Παναγιώτου Καλαμπάκα και με το στούντιο, τα Pink Studios του Γιώργου του Μίγκα, όπως επίσης και με τα στούντιο στην Αθήνα, γίνονται με το ελάχιστο δυνατό κόστος από τη, πώς το λένε, το ελάχιστο δυνατό ποσό μπορούν οι ίδιοι να μας επιτρέψουν, χώρια το ότι μας αφήνουν και πολλές φορές και ηχογραφούμε δωρεάν, ναι, και φυσικά από την τσέπη μας. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Κάντε μόνοι σας μια, ξεκινήσατε μόνοι σας μια μεγάλη ιδιωτική πρωτοβουλία, με ιδιωτική πρωτοβουλία μια μεγάλη μουσική παραγωγή, η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα εδώ, και πραγματικά θέλω και από αυτό το βήμα εδώ της εκπομπής, κύριε Πουλιανίτη και κύριε Παπαϊωάννου, να απευθύνουμε έκκληση προς όποιον χορηγό, έτσι, όποια μεγάλη επιχείρηση νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει και να στηρίξει οικονομικά τέτοιες αξιόλογες δουλειές, θα ήταν ευχής έργων. Φυσικά, και ευχαριστούμε πρωτίστως εσάς για το ενδιαφέρον και για αυτό το οποίο ανακοινώνετε. Θα θέλαμε μόνο να γνωρίζετε ότι, ναι, το κόστος για τέτοιου είδους δουλειές είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι ώρες του στούντιο είναι τεράστιες. Ναι, βέβαια, τα γνωρίζω. Και αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι όλοι παίζουν αφελοκερδώς. Είναι απίστευτο να δείτε. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Πραγματικά συμμετέχουν αυτό... στη δουλειά. Τι ίδιους ερμηνευτές συνεργάζονται μαζί μας και φυσικά κανείς δεν παίρνει τίποτα. Και δεν το θέλουν, γιατί λένε κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Έτσι, να βάλετε ο καθένας ξεχωριστά το δικό σας λιθαράκι σε αυτή την μουσική παράδοση που έχει ανάγκη ο τόπος. Βέβαια. Ωραία, νομίζω ότι θα ξαναρθούμε στο θέμα αυτό. Θα χαρώ ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα να κάνουμε και μια συνάντηση εδώ στο στούντιο, να πούμε περισσότερα από χαρά, κοντά. Με μεγάλη χαρά. Κωνσταντίνε Παπαϊωάννου και Κώστα Πουλιανίτη, σας ευχαριστώ θερμά για την, ευχαριστούμε και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την ευγενή καλοσύνη να μοιραστείτε μαζί μας κάποια πράγματα, και εμείς εδώ ως σταθμός αλλά και ως εκπομπή θα στηρίξουμε όσο μπορούμε με τον τρόπο μας τέτοιες αξιόλογες δουλειές, γιατί τις έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε και εμείς τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά και πάντα πολύ. Να είστε έτσι, να είστε καλά και δημιουργικοί πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο και την σημερινή μας εκπομπή. Θα δώσουμε ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο εδώ στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό του νομού, τον FM 100 Ραδιοζυγός. Παραδίδω Σκυτάλη στον Σωκράτη Τσαγκαδόπουλο και στην εκπομπή του στον Απόϊχο των Γεγονότων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον FM 100 Ραδιοζυγός.
Από όλους εμάς εδώ, από τον Δημήτρη Παδιό που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Κώστα Χρυσάνθη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου, πολλές θερμές ευχές για καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο. Γεια χαρά.